Ο δεύτερο γύρος των δημοτικών εκλογών έκρυβε ανατροπέ και έδειξε νέου δημάρχου στου 8 από του 9 Δήμου τη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη. Στο Δήμο Θεσσαλονίκη, νέο δήμαρχο αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο υποψήφιο με την παράταξη Ναι στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε ποσοστό 66,79%, ο Νίκο Ταχιάου Τη Παράταξη Θεσσαλονίκη Ταχιά ω Υπεύθυνα συγκέντρωσε 33,21%. Στην Καλαμαριά νικητή αναδείχθηκε ο Γιάννη Δαρδαμανέλη Γενιά Δημιουργία με ποσοστό 57,65% έναντι 42,35% του απερχόμενου Δημάρχου Καλαμαριά, Θεοδόση Μπακογλίδη. Αλλαγή σελίδα στο Δήμο Δέλτα. Μετά τη νίκη τη Παράταξη, επανεκκίνηση, ανοίγουμε το Δήμο Δέλτα στο μέλλον του Γιάννη Ιωαννίδη με 53,20% έναντι 46,80% μπροστά ο άνθρωπο του απερχόμενου Δημάρχου Δέλτα, Μίμη Φωτόπουλου. Στο Δήμο Ρεοκάστρου, νέο Δήμαρχο εξελέγει με ποσοστό 69,27% ο Παντελή Τσακύρη με την παράταξη Πρωταγωνιστέ Ξανά, έναντι του νυν Δημάρχου Αστεριού Γαμπότσι τη παράταξη Πολιτεία με όραμα με 30,73%. Στο Δήμο Θερμαϊκού, νέος δήμαρχος είναι ο Γιώργος Τσαμασλής, Τη παράταξη Θερμαγικό 55,01% έναντι του απερχόμενου Δημάρχου Γιάννη Μαυρομάτη, τη παράταξη Νέα Πορεία Γιάννη Μαυρομάτη, 44,99%. Αλλαγή στη σκητάλη είχαμε στο Δήμο Κορδελίου Εμπόσμου μετά την επικράτηση τη παράταξη Νέα Πνοή με ήθο και όραμα για το Δήμο μα του Κλεάνθη Μανταλιανού. 63,30%. Δεύτερο ήρθε ο Γιάννη Καμαρινό, ξεκινάμε από την αρχή, 36,70%. Στο Δήμο Λαγκαδά, νικητή αναδείχθηκε ο Γιάννη Ταχματζίδη, με την παράταξη δύναμη ευθύνη 59,32%, έναντι τη νίκη Ανδρεάδου, πολίτε με όραμα 40,68%. Στο Δήμο Χαλκιδόνας... ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος με την παράταξη δύναμη αναγέννησης, νέα αρχή, ποσοστό 59,26% έναντι του Μαυρουδή Μιτσιούδη, πρώτα ο πολίτης Μαυρουδής Μιτσιούδης, ενότητα εργασία 40,74%. Ο μόνος δήμαρχος που επανεκλέγεται είναι ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης στο Δήμο Παύλου Μελά με την παράταξη Εύπολης, ποσοστό 50,18%, έναντι ανατροπής του Γιώργου Λίλτσι, 49,82%. Υπενθυμίζεται ότι επανεκλέχθηκαν από τον πρώτο γύρο οι δήμαρχοι Νεάπολης Ικεών, Σίμος Δανιλίδης, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, Πηλέα Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Βόλβης Διαμαντής Λιάμας και Θέρμης Θεοδωρός Παπαδόπουλος.